Νεύτης που πέρασε τον Ρέζεκ και ξεκινάει μια επικίνδυνη επίθεση για την Ομόνια. Έπαιξε πολύ όμορφα με τον Άλβες. Άλλο Νεύτης στην περιοχή, το σουτ. Η μπάλα έξω. Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια. Ο Άλβες ήταν που απομάκρυνε για την ανόρθωση με τον Κρικβέλια. Να τροφοδοτεί τον Ρονκάτο. Έγινε το λάθος ο Ρέζεκ. Μοναδική ευκαιρία και αυτή στο 9 για την ανόρθωση. Μαρκάσα έξω από την περιοχή, έχει χώρο για το σουτ. Και καλό πόδι το επιχειρεί ο Κόζατσικ με διπλή προσπάθεια. Θα μαζέψει την μπάλα στο 17. Κρικβέλια. Επιχειρείται η σέντρα. Ο Λαμπάνα μέσω στο σούτι, μπάλα στο Ρονκάτο. Προσπαθεί να περάσει Ρέζεκ το πλασέ, η μπάλα θα κοντράρει. Έχω την εντύπωση πάνω στο Μαρκίνιος και ο Μαρκάσα θα απομακρύνει. Αμέσως για τον Λαβόρδε. Λαβόρδε προσπαθεί να ξεφύγει με τον Μαρκάσα. Πέφτει ο κύριος Στράτος, υποδεικνύει την γωνία της μικρής περιοχής. Εδώ ξανά η φάση. Ρονκάτο τώρα για τον Μαρκίνιος, άφησε για τον Μακρύ, περιμένει στήριγμα, τον βρίσκει στο Λαβόρδε, έξω από την περιοχή αυτός για τον Ρονκάτο, η σέντρα στην περιοχή, το πλασέ από τον Μαρκίνιος, η μπάλα έξω, μεγάλη ευκαιρία. Μαρκίνιος, Ρονκάτο, πολύ όμορφα προσπαθεί να περάσει από τον Αλαμπή, πρόλαβε ο Αλαμπή, την τελευταία στιγμή, τώρα η Ομόνια και πάλι γρήγορα με τον Γιώργο Εφρέμ, κάνει κίνηση ο Αλονεύτης, η μπάλα θα φτάσει στον Κόζατσικ. Εφρέμ. Φοβηθήκε το offside. Μπεργκουνιού έξω από την περιοχή, το σουτ, την μπάλα πάνω από την εστία για την ανόρθωση. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά γκολ από τον Μαρκίνιος. Τον άφησαν μόνο του οι αμυντικοί της Ομόνιας. Ξανά η φάση με τον Μαρκίνιος να μένει μόνος του, εντελώς μόνος του. Ο Ρονκάτο, ενώ ο Λαβόρδε περιμένει ακροβολισμένο στην απέναντι πλευρά. Ο Ρονκάτο τώρα περνάει στον Λαβόρδε με τον Κυριάκου να είναι μπροστά του. Η σέντρα πολύ όμορφη στο Ρέζεκ. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Για τον Αλονεύτη γλίστρησε ο Σπρόκελ. Αλονεύτης περνάει στην περιοχή. Αλονεύτης γυρίζει σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Λαμπάν και απομακρύνει σε κόρνερ. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Αλονεύτη. Η κάρτα είναι κόκκινη, είναι δεύτερη κίτρινη για τον Λαβόρδε. Εδώ ο Λαβόρδε με αυτό το μαρκάρισμα δέχεται τη δεύτερη κίτρινη. Μακρύδης κάθεται για τον Χριστοφή. Για να δούμε τον Αλονεύτη στο ύψος της περιοχής. Το συγκόλ 1-1. 1-1 για την Ομόνια με τον Στάθη τον Αλονεύτη. Ξανά η φάση από τον Μακρύδη στο Χριστοφή. Ο Σπρόκελ εκεί προσπάθησε να απομακρύνει. Δεν πιέστηκε όσο έπρεπε ο Αλονεύτης. Ναι, βρέθηκε μόνος του. Ο Σπρόκελ αυτός που απομάκρυνε, ο Ρονκάτο δεν μπόρεσε, ο Κάστε Μαρκάσα μονομακούν. Μαρκάσα προσπάθησε να περάσει κάθετα για τον Αλονεύτη. Μπάλα τώρα θα καταλήξει στον Αλονεύτη, δεν είναι σε θέση offside. Η σέντρα που γίνεται, ο Αλαμπή το σουτ δεν πρόλαβε, δεν βρήκε σωστά την μπάλα. Μαρκάσα νέος την μπάλα κοντράρει, Αλονεύτης δεν είναι offside. Γύρισμα corner από την παρέμβαση του Λαμπάν. Κερδίζει την μπάλα και προσπαθεί να ξεφύγει και τα καταφέρνει από τον Αλαμπή. Ο Κάς περνάει απέναντι στον Γιοργαλίδη, το πλασέ με τα πόδια ο Γιοργαλίδης. Η φάση που συνεχίζεται ο Ρονκάτο, 1-2. 1-2 για την ανόρθωση που χτυπάει και πάλι με τον Βραζιλιάνο. Πέρασε την μπάλα, πέρασε την μπάλα μέσα από τρεις. Πλασάρει ο Γιοργαλίδης, σωστά ανταποκρίνεται. Έρχεται όμως ο Ρονκάτο. Ο Μπενταγιάν φεύγει από εκεί. Δεν διεκδικεί την μπάλα και έρχεται ο Ρονκάτο και κάνει τον γκολ.